φίλη είναι κοντά μας. Η ρόη γυναίκα αυτή κατέθεσε τελικά παρά το σοκ το οποίο έχει υποστεί και στην ουσία επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί ελάχιστα λεπτά πριν σκάσει. Και από ό,τι πιστεύουν οι αστυνομικοί, το επιβεβαιώνει και το σενάριό τους ότι οι τρομοκράτες πιθανότατα δεν είχαν προλάβει να φύγουν και από κάποιο σημείο παρακολουθούσαν. Είπε λοιπόν η μητέρα στους αστυνομικούς ότι το μοιραίο εκείνο βράδυ έφυγε από το σπίτι μαζί με τα δύο παιδιά λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Είναι σε απόσταση πολύ κοντινή το σπίτι. Πέρασαν από το σημείο της έκρηξης, αλλά δεν υπήρχε καμία τσάντα, κανένα σάκ βουαγιάς. Επέστρεψαν περίπου 2 ώρες αργότερα, στις 10:30, και τότε το κοριτσάκι, το 11χρονο, βρήκε την τσάντα, την έδωσε στον αδερφό του. Το παιδί την άνοιξε και έβαλε και τα δύο του χέρια μέσα, γιατί ήθελε να πάρει το ρολόι στο σπίτι και γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε η βόμβα και εξεράγει. Οι αστυνομικοί τώρα επέμεναν, ρώτησαν αρκετά επίμονα τη μητέρα, αν είδε κάποιες κινήσεις για την επάρκο απέναντι κάποιους ανθρώπους. Τους είπε ότι δεν είδε κανέναν. Είναι λογικό, Αντώνη, η γυναίκα δεν ήταν υποψιασμένη για κάτι. Και τους είπε λοιπόν ότι δεν είδε απολύτως καμία κίνηση. Φυσικά η μητέρα είναι ακόμα σοκαρισμένη με τα όσα συνέβησαν και θα πρέπει να σας πω ότι τελικά η κηδεία του παιδιού θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Αφγανιστάν. Με έξοδα της πολιτείας, ίσως ο Ρος θα μεταφερθεί αεροπορικό στη χώρα εκείνη. Ότι υπήρχαν οι ελπίδες ότι μπορεί να